Τώρα με την ενεργειακή κρίση να πηγαίνει πολλά βήματα πίσω όποια προσπάθεια γίνεται για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων αλλά και να αντιμετωπιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Με αυτό το φόντο λοιπόν ξεκίνησε στην Αίγυπτο η διάσκεψη κορυφής για το κλίμα και θα πάμε στη Χριστίνα Ιορδανίδου που έχει περισσότερα. Στη διάσκεψη λοιπόν για το κλίμα που μίλησε ο Αντώνιο Κουντέρες, μια δραματική έκκληση από το στόμα του. Περιέγραψε με τα χειρότερα χρώματα που θα μπορούσε να κάνει την κατάσταση την οποία βιώνουμε τώρα, έτσι. Έτσι, και νομίζω ότι είναι και λίγα αυτά που είπε. Είτε θα υπάρξει λοιπόν μια συμφωνία αλληλεγγύης για το κλίμα, είτε μια συμφωνία ομαδικής αυτοκτονίας, είπε Πόπη. Βρισκόμαστε σε έναν αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση την κλιματική κόλαση και έχουμε το πόδι μας στον γκάζι, είπε. Κάλεσε όλες τις χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων, αλλιώς θα καταδικάσουν, όπως είπε, τις επόμενες γενιές και το ξέρουμε όλοι. Αφού δεν κατάφεραν λοιπόν να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν αυτό που είχαν αποφασίσει το 2015 στο Παρίσι, να μείνει δηλαδή στον 1,5 βαθμό Κελσίου η παγκόσμια θερμοκρασία, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Μίλησε και ο πρόεδρος Μακρόν, έστειλε και αυτό το δικό του μήνυμα, είπε ότι δεν πρέπει να θυσιαστεί λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία να θυσιάσουμε την κλιματική αλλαγή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.